Το Ferguson δεν συνιστά με μονομένο περιστατικό, υποστηρίζουν Αμερικανικέ οργανώσει προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε πολλέ περιοχέ των Ηνωμένων Πολιτειών, μαύροι πολίτε πέφτουν συχνά θύματα αστυνομική βία. Μετά το θάνατο του Μάικλ Μπράουν από αστυνομικά πυρά και τα επεισόδια στο προάστιο του Σαν Λούι, πολλοί θέτουν σήμερα το ερώτημα πόσο Ferguson υπάρχει στι πόλει και τα χωριά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Φέργυσσον ζουν 21.000 κάτοικοι. Εξ αυτών τα δύο τρίτα είναι Αφροαμερικανοί. Ο Δήμαρχο και 5 από τα 6 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι λευκοί. Οι 50 από του 53 αστυνομικού που υπηρετούν στην περιοχή είναι επίση λευκοί. Οι συγκρούσει που ακολούθησαν το φόνο του 18χρονου Μπράουν συνιστούν έκφανση αυτή τη ασημετρία εκτιμούν Αμερικανοί κοινωνιολόγοι. Και όπω υπογραμμίζει ο Ντάρνελ Χαντ, διευθυντή του Κέντρου Αφροαμερικανικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια, στο Φέργκισσον η συμμετοχή των Αφροαμερικανών ήταν σε όλα τα επίπεδα τη κοινωνική ζωή υποβαθμισμένη. Really kind of a of, um, an Νομίζω ότι το Φέργκισσον είναι ένα παράδειγμα για γεγονότα που έχουμε δει να επαναλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια και τι τελευταίε δεκαετίε σε αυτή yes. τη χώρα, υποστηρίζει η Λέξερ Κουάμι, εκπρόσωπο τη οργάνωση Leadership Conference on Civil and Human Rights. <Ρασίες> <Ρασίες> Συνιστά το Φέργιουσον με μονομένο περιστατικό, Όχι, υποστηρίζουν σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση οι 8 στου 10 Αφροαμερικανού των Ηνωμένων Πολιτειών. Η υπόθεση του Μάικλ Μπράουν θέτει ερωτήματα αναφορικά με το πρόβλημα του ρατσισμού στην Αμερική. Και με την ανάγνωση αυτή συμφωνεί και το 37% των λευκών που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση. Η ΚΟΑΜΗ παραπέμπει σε πολλέ περιπτώσει δολοφονία Αφροαμερικανών από λευκού αστυνομικού, οι οποίοι έμειναν ατιμόρυτοι για τι πράξει του, ωστόσο δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για τη συχνότητα των φαινομένων. Σύμφωνα με το περιοδικό Mother Jones, από τα μέσα του περασμένου Ιουλίου μέχρι σήμερα, τέσσερι άοπλοι Αφροαμερικανοί βρήκαν το θάνατο από πειρά αστυνομικών. Και όπως υπενθυμίζει, ο Ντάνελ Χάντ, like δεν ακούμε για παρόμοιε υποθέσει με εμπλοκή λευκών αόπλων εφήβων. Αυτό αντανακλά ένα τρόπο αντιμετώπιση των πραγμάτων, ο οποίο θέλει του μαύρου να συνιστούν απειλή, που θα πρέπει να κρατά κανεί υπό έλεγχο. You that, you know, oh, Πράγματι, οι εμπειρίε λευκών και μαύρων Αμερικανών στο Φέργκιουσον είναι διαφορετικέ την περασμένη χρονιά το 92% των ερευνών και το 93% των συλλήψεων οδηγών αυτοκινήτων αφορούσαν Αφροαμερικανούς, μόλον ότι οι αστυνομικοί εντόπιζαν συχνότερα παρανομίες σε λευκούς σε σχέση με μαύρους. Και αυτό δεν συνιστά ιδιαιτερότητα του Φέργιουσον. Στη Νέα Υόρκη, οι έρευνε ρουτίνα τη αστυνομία στο δρόμο έχουν ως στόχο κυρίω Αφροαμερικανού και Λατινοαμερικανού. Οι γονεί μαύρων γιών δεν μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα παιδιά του δεν θα παρενοχληθούν, δεν θα συλληφθούν και δεν θα κακοποιηθούν από την αστυνομία. Σε πολλέ κοινότητε που ζουν έχρωμοι, οι γονεί πρέπει να είναι βέβαιοι ότι τα παιδιά του γνωρίζουν τα δικαιώματά του και κατανοούν πώ να συμπεριφέρονται προκειμένου να επιβιώσουν στι συναλλαγέ του με την αστυνομία, τονίζει η Lexer Κουάνι. That with the Πολλές αμερικανικές οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων απαιτούν την απαγόρευση των αστυνομικών ελέγχων με γνώμονα το χρώμα του δέρματος. Ζητούν επίσης μεγαλύτερο έλεγχο των τοπικών αστυνομιών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μεγαλύτερη αναλογικότητα στις τοποθετήσεις αστυνομικών σε σχέση με τη φυλετική σύνθεση του πληθυσμού στις διάφορες περιοχές. Το πρόβλημα ωστόσο είναι βαθύτερο, εκτιμά ο κοινωνιολόγο Ντάνελ Hunt. Έχουμε έναν μαύρο πρόεδρο, αλλά οι περισσότεροι Αφροαμερικανοί έχουν σήμερα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα από ότι πριν από 20 χρόνια, επισημαίνει ο Hunt, παραπέμποντα τη διπλάσια ενεργεία που εντοπίζεται στου μαύρου και στο γεγονό ότι το εισόδημά του είναι κατά το 1 τρίτο μικρότερο από τον Αμερικανικό μέσο.